Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Η κάμερα του πόρταλ 902.gr βρίσκεται στο Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, στα γραφεία του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, σήμερα Σάββατο 20 Ιουνίου. Σήμερα ξεκινούν οι εκλογές στο Σωματείο των Ελλήνων Ηθοποιών μέχρι τις 25 Ιουνίου. Είναι για 5 μέρες, 6 μέρες, προκειμένου να έρθει, να διευκολυνθεί ο κόσμος να έρθει, αυτό το διάστημα και για να τηρηθούν βέβαια τα μέτρα προστασίας, υγιεινής και ασφάλειας για όλους τους ψηφοφόρους. Κοντά μας έχουμε για να συζητήσουμε για τις εκλογές αλλά και για άλλα θέματα που άπτονται βέβαια της δράσης του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών. Καταρχήν δίπλα μου έχω τον Δημήτρη Αντωνιάδη. Είναι πρόεδρος, είναι ο απερχόμενος πρόεδρος μάλλον της διοίκησης του Σωματείου. Δίπλα μας επίσης έχουμε τον Βασίλη Κολοβό, γνωστό, αγαπημένο ηθοποιό και συνδικαλιστή χρόνια στο χώρο του κλάδου. Καμιά 45 και πρώην πρόεδρος του Σωματείου. Και πρώην πρόεδρος του Σωματείου, σωστά, Ελλήνων Ηθοποιών και της ΠΟΘΑ για αρκετά χρόνια. Επίσης έχουμε την Άννα Λιανοπούλου, είναι μέλος του απερχόμενου επίσης Διοικητικού Συμβουλίου και έχουμε και τον Κώστα Γάκη που είναι υποψήφιος στις εκλογές αυτές. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας. Θα ήθελα καταρχήν να αναφερθούμε, αν δεν σας πειράζει, πριν ξεκινήσουμε για τις εκλογές, στην ιστορικότητα του Σωματείου. Είναι ένα ιστορικό σωματείο, αριθμοί χρόνια δράσης και ζωής πάνω από 100. 103. Το 1914 οι πρώτοι συνάδελφοι φτιάξαν ένα συνδικάτο, το οποίο όμως η εργοδοσία και το κράτος δεν το άφησαν να λειτουργήσει, δεν αναγνώρισαν το καταστατικό. Το 17 όμως η Άγια Βολσεβίκη Επανάσταση όθησε, έβαλε ένα κλίμα και οι ηθοποιοί βάλανε, ξέρετε τι αιτήματα είχαν βάλει. Πρώτον, να φτιάξουν ένα ταμείο να μην πηγαίνουν στις κηδείες με το κάρο του Δήμου. Το πρώτο. Να έχουν δικαίωμα, αν αρρωστήσουν, να πάνε σε ένα γιατρό. Να έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν μια σύνταξη και να έχουν και ένα μεροκάματο για, όταν βγαίνουν στην επαρχία στα Μπουλούγια τότε, για να μπορέσουν. Από εκεί και πέρα όλη η πορεία συνεχίστηκε με ανθρώπους προοδευτικούς, δηλαδή με κομμουνιστές για να μην είμαστε ακριβείς, μέχρι και το 1936. Εκεί είχαμε το ζήτημα της δικτατορίας, μετά είχαμε την κατοχή. Το σημαντικό στοιχείο είναι ότι μέλη του Σωματείου συνέβαλαν και συμμετείχαν στους αγώνες του λαϊκού κινήματος. Το 90% των Ελλήνων ηθοποιών ήταν μέλη του ΕΑΜ. Ποιον να πρώτο αναφέρω, γιατί δεν μπορώ να πω ονόματα και θα δικήσω πολλούς. Μετά το 52, μετά από πολλούς αγώνες και από συσπήρωση όλων, καταφέραμε και διώξαμε τον Κουφινιώτη από εδώ μέσα, ο οποίος διοικούσε με το πιστόλι πάνω στο τραπέζι και το χέρι στο τηλέφωνο της ασφάλειας. Έκτοτε κρατήσαν οι κομμουνιστές και γενικότερα αριστεροί άνθρωποι, μέχρι και το 67. Το 67 μας κατάργησε το Σωματείο, έκαναν το Εθνικό Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών και το 74, κλωτσιδών εδώ, εμείς ήμασταν νέοι τότε, τους πετάξαμε έξω, φτιάξαμε τον Επιτροπή Επανασύστασης, ξαναφτιάξαμε καταστατικό και υπογράψαμε την πρώτη συλλογική σύμβαση και ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Μάλιστα. Και θέλω να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος που οι συνεχιστές, αυτά όταν εγώ έμπαινα στο κίνημα ήταν αγέννητα. Άρα συνεχίζεται και η ιστορία του Σωματείου θα συνεχίζεται. Και θα σας πω μετά και για το τι επιδιώκουν οι άλλοι που καταλαβαίνουν. Ναι, βέβαια. Ναι. Λοιπόν, να πάμε στον Δημήτρη Αντωνιάδη, απερχόμενος πρόεδρος. Η Δημοκρατική Ενότητα Ηθοποιών είχε την πρωτιά στις προηγούμενες εκλογές. Φαντάζομαι το ίδιο, ευελπιστούμε και τώρα. Σίγουρα δεν έχουμε και τώρα. Ωραία. Καλείται τον κόσμο να έρθει σε μαζική συμμετοχή αλλά και σε ενίσχυση της παράταξης. Θα πούμε δύο λόγια γι' αυτό. Ούτως ή άλλως πάντα εμείς και με τη δράση μας, με τις πράξεις μας όλο το προηγούμενο διάστημα καλούσαμε σε συμμετοχή του κόσμου μέσα στο Σωματείο, ανεξάρτητα με ποια άποψη έρχεται ο καθένας, από ποιο μετερίζει, είναι συνάδελφος, έχουμε τα ίδια συμφέροντα ακόμα και αν έχουμε διαφορετικές πεποιθήσεις και απόψεις.
Όμως εδώ πέρα, μέσα στο σωματείο, παλεύουμε για ένα κοινό σκοπό που είναι συγκεκριμένος και βεβαίως βάζει, όσο να είναι και ο κάθε συνδυασμός που κατεβαίνει, βάζει και αυτό που λέμε και την ταυτότητα σε σχέση με το ότι δεν παλεύεις μόνο για τα δικά σου, γιατί ο ηθοποιός πάνω στη σκηνή απευθύνεται σε ένα κοινό. Και αυτό το κοινό έχει επίσης προβλήματα. Συνεπώς θα πρέπει και εμείς αυτός ο συνδυασμός είμαστε, από κοινού να παλεύουμε τα αιτήματα τα οποία είναι και αιτήματα του κόσμου. Mm-hmm. Αυτά που συμβαίνουν σε εμάς συμβαίνουν και σε άλλους κλάδους. Και έτσι πρέπει να πηγαίνουμε. Εμείς ούτως ή άλλως εκπροσωπούμε την Δημοκρατική Ενότητα Ηθοποιών. Είναι μια μεγάλη παράταξη στο σωματείο μας και ιστορική παράταξη. Mm-hmm. Ό,τι έχει κερδιθεί, οποιαδήποτε μάχη έχει κερδιθεί μέσα από τη δύναμη αυτής της παράταξης. Ό,τι έχει χαθεί στο σωματείο, έχει χαθεί όταν αυτή η παράταξη έχασε τις εκλογές. Αυτό ένας κόσμος θα πρέπει να το θυμάται και είναι ιστορικό γεγονός. Θα πρέπει να το δούμε. Πότε χάθηκαν οι συλλογικές συμβάσεις. Πότε έγινε ό,τι έγινε με το καταστατικό. Πότε. Η αγωνιστική δράση λοιπόν και παρέμβαση είναι αυτή που καθορίζει την πορεία και του σωματείου και φυσικά την δράση της παράταξης. Η Άννα να μας πει, είναι μέλος όπως είπαμε του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου. Το προηγούμενο διάστημα αναπτύχθηκαν ωραίες κινητοποιήσεις από στον κλάδο των καλλιτεχνών, όχι μόνο από τους ηθοποιούς και από τους μουσικούς και από τους εργαζόμενους στο ακρόαμα θέαμα. Τι αποκομίσατε από αυτές τις κινητοποιήσεις και κερδίσατε πράγματα? Έγινε γνωστό στον κόσμο ότι είχαν προβλήματα και οι καλλιτέχνες λόγω της πανδημίας. Τι κερδίσατε, τι αποκομίσατε, τι ευθύνες σας χρεώνονται, ας πούμε, με την έννοια ότι καθήκοντα μάλλον που μπαίνει. Η αλήθεια είναι ότι όλο αυτό μας βοήθησε και εμάς για να σταθούμε μέσα στην πανδημία και να νιώσουμε και πιο δημιουργικοί και ότι δεν είμαστε μόνοι μας σε όλο αυτό. Ενωθήκαμε με τα άλλα σωματεία και όχι μόνο με τα καλλιτεχνικά, ήμασταν δίπλα και στους υγειονομικούς. Καλέσαμε τον κόσμο σε δράσεις, αναπτύξαμε έτσι και καλλιτεχνικά μέσα στην πανδημία όσο μπορούσαμε για να αντέξουμε και εμείς όλο αυτό. Πολύ ωραίες παρεμβάσεις στις γειτονιές της Αθήνας, στο κέντρο της Αθήνας που έκαναν αίσθηση στον κόσμο. Το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών κάλεσε και σε μια ενέργεια αλληλεγγύης και μέσα από βίντεο προσπαθούσαμε να πούμε στον κόσμο ότι κανείς δεν είναι μόνος του σε όλο αυτό και θα το περάσουμε όλοι μαζί, οργανωμένα, πάντα, γιατί δυστυχώς κανένας μόνος του δεν θα μπορέσει να αντέξει. Και συνεχίζουμε και θα συνεχίζουμε πάντα με δύναμη, οργανωμένοι πάλι και ευχόμαστε και καλούμε τον κόσμο να έρθει, τους συναδέλφους να έρθουν στο σωματείο, να ψηφίσουν, να στηρίξουν τη Δημοκρατική Ενότητα Ηθοποιών για όλους αυτούς τους αγώνες που κάναμε τα τελευταία χρόνια. Και όντως κάναμε πολλούς αγώνες και πετύχαμε και τρεις πολύ σημαντικές συλλογικές συμβάσεις στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στο Εθνικό, στο Διπεθέ Πάτρας και με άπειρες προσπάθειες και για το Ελεύθερο Θέατρο, βάζοντας καμιά φορά μπροστά τον εαυτό μας γι' αυτό, για τον εργαζόμενο ηθοποιό, τον εργαζόμενο καλλιτέχνη και βάζοντας ίσως λίγο στην άκρη την καριέρα μας. Mm-hmm. Αποκομίσατε από αυτές τις κινητοποιήσεις, αυτή την αίσθηση έχω, δεν ξέρω αν την εισπράξατε εσείς, και την αποδοχή του κόσμου, κατανόησε ότι είσαστε εργαζόμενοι με προβλήματα που πρέπει να διεκδικήσετε τα δικαιώματά σας. Εντάχθηκαν αρκετοί συναδελφοί σας και στο επιδόματα κτλ. Είναι έτσι το εισπράξατε αυτό? Ναι, εισπράξαμε και γενικά και από όλους τους κλάδους, όλοι οι άνθρωποι που συνειδητοποίησανε ότι ο ηθοποιός δεν είναι ένα χόμπι, είναι εργαζόμενος άνθρωπος και διεκδικεί τα δεδουλευμένα του, διεκδικεί τη ζωή του, ας πούμε. Δεν είναι χόμπι. Κύριε Γάκη, εσείς το εισπράξατε αυτό για τις κινητοποιήσεις? Εγώ είμαι πολύ ευτυχής γιατί το εισπράττω εδώ και πολλά χρόνια από τη συγκεκριμένη παράταξη. Δηλαδή δεν είναι να κάνουμε τώρα 5 δράσεις μες στην καραντίνα που συνέβησαν. Και αυτό που είπαν και προηγούμενο, ότι δεν είναι κάποιος παρτάκιας ο ηθοποιός, ο καλλιτέχνης, ο μουσικός, ο οποίος νοιάζεται για τον παρτό, αλλά είμαστε αλληλέγγυοι, μιλάμε εκ μέρους της βάσης της κοινωνίας και όχι έχοντας έτσι, εκλεκτές... Ξεκομμένοι από αυτή. Ναι, ή έχοντας κάποιες εκλεκτές συγγένειες, αυλοκολακίες και διάφορα άλλα. Εμένα η αίσθησή μου είναι ότι, και προσχωρώντας τώρα έτσι στο ψηφοδέλτιο, ότι είναι τεράστια τιμή που μου γίνεται να υπάρχω ως ένας άνθρωπος που κινούμε στο γενικό χώρο της αριστεράς, να υπάρχω δίπλα σε ανθρώπους που έχουν ορίσει το τι σημαίνει αγώνας.
Και δεν είναι μόνο μετά τη μεταπολίτευση τι έγινε σε αυτό το σωματείο. Όταν ακούς τον κύριο Κολεβό να λέει αυτά, ότι από την πρώτη σύσταση αυτού του σωματείου μιλούσαν για την εργοδοτική αυθαιρεσία και για το πόσο οι κυβερνήσεις έχουν παίξει πολύ άγρια μπάλα, ας πούμε. Και βλέπεις ότι στο 2020 συμβαίνει ακριβώς το ίδιο. Υπάρχει μια εγκάθετη κατάσταση της εργοδοσίας και της κυβέρνησης, η οποία ουσιαστικά αποσύρει όλες τις κατακτήσεις με διάφορους τρόπους και ευθεία και πολύ ύπουλα. Λες ότι δεν μπορείς παρά να πάρεις πια θέση στα πράγματα. Και εδώ θέλω να μιλήσω για το δικό μου κομμάτι που ανήκει σε μια γενιά ηθοποιών. Εγώ, παρόλο που είμαι που τέλειωσε το εθνικό, επειδή υπάρχει και ένα φράγμα, που είναι μια σχολή που ευνοείται, ας πούμε. Πάντοτε ανήκα και ανήκω σε αυτές τις ομάδες που παλεύουν σε μικρούς χώρους να ζήσουν, να υπάρξουν. Και θέτω εαυτόν ενάντια σε όλα αυτά τα ιδρύματα και τις στέγες και τις καταστάσεις οι οποίες ουσιαστικά έρχονται να ορίσουν τι θα πει θέατρο πια, να μπουν μέσα στο εθνικό μας, να μπουν παντού, να μπουν και να λιμένονται πράγματα και καταστάσεις. Και εκεί πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει αυτή η δύναμη σε αυτή την παράταξη. Παρέμβαση του συλλογικού αγώνα. Ακριβώς και από τα κάτω. Mm-hmm. Δηλαδή, τι θα γίνει και ποιος μπορεί να υποστηρίξει περισσότερο αυτές τις πιο μικρές ομάδες και τα φιντανάκια που αγωνίζονται σε μικρούς χώρους να κάνουν τέχνη και να μιλήσουν για αυτό που μας συνδέει με το κοινωνικό. Έτσι. Mm-hmm. Και φυσικά, τι συμβαίνει με τα ΔΠΘ, που πάει πάλι η ιδιωτική πρωτοβουλία να μπει μέσα. Είναι πολύ σημαντικό να συνολικοποιείται ένας αγώνας. Είναι τα μέτωπα μπροστά πολλά στον κλάδο. Με προβλήματα και με διάφορες παρεμβάσεις που γίνονται. Ένα από αυτά είναι και ο ψηφιακός πολιτισμός, από όσο είδα. Τι ακριβώς είναι αυτό, αν θέλετε να μας πείτε, και τι στόχους βάζετε μπροστά σε αυτό. Εμείς πλέον αυτό που λέμε σε έναν κόσμο να προβληματιστεί, ιδιαίτερα στον κλάδο, δεν μπορούμε πια να μιλάμε απλά για μέτωπα. Μιλάμε για μια ολομέτωπη αλλαγή επάνω στο ζήτημα του πολιτισμού. Αυτά που έβαλε και ο Κώστας. Ολομέτωπη επίθεση. Και δεν μιλάμε απλά για ολομέτωπη, μιλάμε για το δεύτερο κύμα συγκέντρωσης του θεατρικού πεπραγμένου στα ιδρύματα, στις κρατικές σκηνές στις οποίες έχουν βάλει πόδι ήδη τα ιδρύματα. Υπήρξα και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού. Αποσύρεται το κράτος από τη χορηγία, μπαίνουν ως χορηγοί ιδρύματα, στέγες, συγκεκριμένοι, νιάρχος, και δεν συμμαζεύεται. Σημαίνει ότι ελέγχουν την τέχνη σου πια. Άρα εδώ πέρα δεν μιλάμε απλά για 2-3 μέτωπα όπως είχαμε στο παρελθόν, μιλάμε για ολική αλλαγή του σκηνικού στα θεατρικά πεπραγμένα, που σημαίνει καταργείται ό,τι υπήρχε μέχρι τώρα, ποιες ομάδες, ποιο θεατρικό περιεχόμενο, ποια ιδεολογική παρέμβαση του καλλιτέχνη, του δημιουργού, απέναντι στο πόσο ο ίδιος βιώνει μια κατάσταση, την αποδέχεται ή δεν την αποδέχεται και ούτω καθεξής. Πνευματικά δικαιώματα, εργασιακές σχέσεις, όλα αυτά. Όλα αυτά, αυτά ήταν. Δεν είναι η πανδημία. Η πανδημία τώρα τα ανέδειξε. Όχι απλά τα ανέδειξε. Εργαλειοποιήθηκε ως μια ευκαιρία προκειμένου να βγουν από τα συρτάρια σχέδια που ήταν. Τώρα η ψηφιακή τεχνολογία. Μιλάμε για 5-6 χρόνια πριν δημιουργική Ευρώπη. Mm-hmm. Τι ακριβώς είναι αυτό. Τώρα μιλάμε ότι εδώ πέρα γίνεται μοχλός το να εισέλθει η ψηφιοποίηση της τέχνης μέσα στη θεατρική παραγωγή. Και κοιτάξτε, εμείς δεν είμαστε αντίθετοι. Οι νέες τεχνολογίες πρέπει να εισέρχονται στην τέχνη. Και πρέπει η τέχνη να εξελίσσεται, να βοηθιέται πραγματικά. Όμως είναι πώς χρησιμοποιείται. Με τι όρους ουσιαστικά. Οι όροι αυτοί λοιπόν, γιατί εδώ θέλεις υποδομή. Ποιος έχει αυτή την υποδομή αυτή τη στιγμή. Είναι μετρημένοι στα δάχτυλα. Είναι κάποια ιδρύματα, κάποιες κρατικές σκηνές. Πώς θα εισέλθει μια ομάδα, ένα μικρό θέατρο, ένα μεσαίο θέατρο, όπως σου λέω. Πώς θα εισέλθει σε αυτή την ψηφιακή εποχή. Και επίσης είναι διαφορετικό πράγμα να λες ψηφιοποιώ τη μουσική, ψηφιοποιώ το βιβλίο, και είναι άλλο πράγμα η παραστατική τέχνη. Γιατί εδώ θα πρέπει να συζητήσουμε και τη θέση και τη φύση της θεατρικής πράξης από εδώ και πέρα. Και δεν μπορείς να λες ότι εδώ ένα κράτος υποχρηματοδοτεί τα πάντα και ο τρόπος που κατευθύνονται τα χρήματα είναι συγκεκριμένος και ο κόσμος που είναι στην επαρχία ή σε κάποιες γειτονιές της Αθήνας και είναι πλειοψηφία ο κόσμος που δεν βλέπει θέατρο θα το βλέπει online. Λοιπόν, εμείς έχουμε ζωντανή επαφή με το κοινό. Τι να κάνουμε τώρα. Και το θέατρο είναι μια πράξη, είναι μια πραγμάτωση ενός λόγου, η οποία αφορά στο ζωντανό. Τι να κάνουμε τώρα. Να. Είναι παραστατική τέχνη.
Χωρίς να λέμε ότι είμαστε αντίθετοι με όποια ψηφιοποίηση και όπως βοηθάει ένα εργαλείο. Όμως εδώ είναι σαφές τι πάει να γίνει. Η Δημοκρατική Ενότητα Ηθοποιών πάνω σε αυτό τι ζητήματα, τι αιτήματα θέτει. Τα αιτήματα που θέτουμε είναι καταρχήν αυτό, η όποια ψηφιακή τεχνολογία η οποία ξέρουμε πώς χρησιμοποιείται. Αυτό το βλέπουμε δηλαδή και από το πώς έχει ολοκληρωθεί ένα σχέδιο στην Ευρώπη, ολοκληρώνεται μάλλον τώρα, και πώς είναι ολοκληρωμένο στην Αμερική. Το βλέπουμε. Αυτό έρχεται, είναι συγκεκριμένο πράγμα. Εμείς λέμε λοιπόν ότι ναι, εδώ πέρα να δούμε και να συζητήσουμε πώς η νέα τεχνολογία θα μπει για να βοηθήσει ποιον. Να βοηθήσει πραγματικά τη θεατρική πράξη, και αυτό σημαίνει τι. Πού πηγαίνει η χρηματοδότηση. Θα στηριχθούν τα μικρά θέατρα, οι ομάδες, η εταιρική θίαση με τον εξοπλισμό, την υποδομή που χρειάζεται προκειμένου να επιβιώσουν σε αυτή τη νέα ψηφιακή τεχνολογία. Αυτό λέμε εμείς. Mm-hmm. Θα πρέπει να στηριχθούν. Εδώ δεν στηρίζονται για την απλή επιβίωσή τους. Δεν είναι ότι θα στηριχθούν γι' αυτό. Έτσι. Αλλά δεν πάβει να είναι ένας στόχος σημαντικός που μπαίνει σαφώς, και πρέπει να διεκδικηθεί και να δοκιμαστεί. Όπως και το ζήτημα των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων. Εδώ τώρα μέσα στην πανδημία πέρασε ολόκληρο νομοσχέδιο μέσα από τις επιχορηγήσεις, όπου στην ουσία αφαιρείται η ιδιοκτησία από τον δημιουργό και από τον εκτελεστή του ίδιου του δημιουργήματος, του προϊόντος του. Mm-hmm. Πάει στον επιχειρηματία. Σε αυτόν που το εκμεταλλεύεται, μιλάμε, που το εμπορευματοποιείται. Μιλάμε για την απόλυτη αναστροφή της πραγματικότητας. Mm-hmm. Έρχεται ένας άνθρωπος και βάζει απλά ένα πακέτο χρημάτων ως επενδυτής, γιατί μόνο έτσι μπορείς να κάνεις θέατρο. Και αυτό πρέπει να απασχολεί σε έναν κόσμο. Γιατί μόνο έτσι μπορώ να κάνω θέατρο. Λέγεται εμπορευματοποίηση αυτό. Και αυτός για τα χρήματα που βάζει, μου παίρνει το δικό μου, τη δικιά μου ιδιοκτησία. Και υποτίθεται ότι ζούμε σε καθεστώς ατομικής ιδιοκτησίας για να καταλάβει ένας κόσμος για ποιον είναι η ατομική ιδιοκτησία. Μου παίρνει την ατομική ιδιοκτησία από την οποία μπορεί να βγάζει κέρδος εφόρου ζωής. Και εμένα μου καταργείται αυτή η ιδιοκτησία. Από την οποία εγώ θα πρέπει να ζω για το υπόλοιπο της ζωής μου ή όσο διαρκεί ένα έργο μου. Okay. Και ο εκτελεστής και ο δημιουργός. Αυτός πρέπει να πάρει ένα χαρτζιλίκι για αυτό που μου γεννήθηκε εμένα μέσα στο μυαλό μου. Και το υλοποιήσει. Και εγώ να παίρνω από αυτά. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Κύριε Κολοβέ, κλείνοντας, το από εδώ και μπρος, η νέα γενιά παραδίδεται τη σκυτάλη, η παλιά γενιά παραδίδει τη σκυτάλη στη νέα γενιά, με τι σημαντικές επισημάνσεις για το μέλλον. Μετά από όλα, και μόνο από την τοποθέτηση των τριών παιδιών, βλέπεις και την ποιότητα και το ήθος και την ταξική συνείδηση την οποία έχουν απέναντι στο επάγγελμα. Μάλιστα σε μια στιγμή που η συνείδηση στα χρόνια τα δικά μου και παλαιότερα, ήταν αδιαπραγμάτευτο πράγμα. Η ταξική, η συνδικαλιστική, η πολιτική κτλ. Οι άνθρωποι πεθαίναν για αυτοί. Σήμερα που λέτε στη λαϊκή αγορά, του τάζεις 5, φεύγει. Έρχεται εδώ, πάει απέναντι και πάει λέγοντας. Το 12 μας κάναν με έναν ντου, οι λεγόμενοι εργοδοτικοί, με έναν στόχο, να καταργήσουν τη συλλογική σύμβαση. Μας διώξανε εμάς από το σωματείο, καταργήσαν τη συλλογική σύμβαση, πέρασαν 6 μήνες τις μετενέργειες, δεν την αξιοποίησαν και την άλλη μέρα πήγαν στα τσακίδια. Τώρα τι γίνεται. Τώρα ενόχλησε πολύ όλο το σύστημα, όλες τις παρατάξεις, η δράση του σωματείου και των άλλων καλλιτεχνικών σωματείων. Και το βάλαν στόχο τι, να το εκφυλήσουν. Αυτή τη συνείδηση να την κάνουν εμπόρευμα, συναλλαγή. Βλέπεις, άλλος θα πάει στο εθνικό, άλλος θα πάει στο κρατικό, άλλος θα πάει στη στέγη, άλλος θα πάει εκεί, άλλος θα πει πολύ καλά ο πρόεδρος. Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα, τα παιδιά θα συνεχίσουν, εμείς θα ακολουθούμε κουτσένοντας από πίσω, σε μια ταξική κατεύθυνση, γιατί όταν χάσεις τον προσανατολισμό, γιατί υπάρχεις, έχεις χάσει και την ίδια τη ζωή. Εγώ μέσα από το συνδικαλισμό, που είμαι από το 1974 μέχρι και το 5 που πήρα σύνταξη, αλλά ποτέ δεν έφυγα από το σωματείο μου, νιώθω ότι έγινα καλύτερος άνθρωπος. Γιατί το εγώ υποτάχθηκε στο εμείς. Δεν είναι το πρόβλημά μου να λύσω το προσωπικό μου πρόβλημα, αλλά να λύσω και το πρόβλημα των συναδέλφων μου. Αυτό που επιχειρούν σήμερα είναι να λύσει ο καθένας το ατομικό του πρόβλημα. Δηλαδή να καταργήσουμε το εμείς και να πάμε στο εγώ. Γι' αυτό και φτιάξαν αυτές τις κινήσεις τώρα, κάτι, πώς τους λένε εκεί,
ανένταχτη, έτσι, αλλιώτικα, από κοινού. Κόντρα σε αυτή τη λογική, λοιπόν, η συλλογική δράση είναι η απάντηση. Η απάντηση είναι, αγάπη μου, γιατί ο συνδικαλισμός είναι, πρώτα απ' όλα, είναι πολιτική πράξη. Πώς βγαίνεις, κύριε, και λες ότι εγώ δεν έχω πολιτικά, δεν μπλέκουμε με τα κόμματα, δεν κάνουμε εκείνο, δεν έχω ιδεολογία. Τι έχεις, γιατί κάνεις συνδικαλισμό, τι θα υποστηρίξεις, τον εργαζόμενο ή αυτόν που θα σου δώσει ένα μεροκάματο της ντροπής? Και το κυριότερο, θέλουν να μας γονατίσουν. Γιατί είπε ένας μεγάλος, ο Δεάκης είπε, ότι ο γονατισμένος καλλιτέχνης δεν θα γίνει ποτέ πραγματικός καλλιτέχνης. Γιατί θα κουβαλάει πάντα την ενοχή μέσα του. Αυτό θέλουν να πετύχουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας και για τη συζήτηση. Ευχαριστούμε πολύ.